Οι αντιδράσεις που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση και στο εσωτερικό της όσον αφορά την αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος είναι ενδεικτικές της πρόκλησης που αντιμετωπίζει. Η πρόταση της Αθήνας κατατίθεται στους δανειστές τη Δευτέρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε συνέντευξή του στη Real News, ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας αποφεύγει να δεσμευθεί ότι δεν θα μειωθούν οι κύριες συντάξεις. Σημειώνει ωστόσο ότι η Αθήνα, αν και θα τηρήσει κατά γράμμα το πρόγραμμα στήριξης, δεν είναι διατεθειμένη να υποκύψει σε παράλογες και άδικες απαιτήσεις. Τις δύο πλευρές χωρίζουν αρκετά σημεία στα ποσοστά αναπλήρωσης, παραδέχεται στο Έθνος της Κυριακής ο Υπουργός Εργασίας Γιώργος Κατρούγκαλος. Στο ασφαλιστικό υπάρχουν στρεβλώσεις που πρέπει να διορθωθούν, δηλώνει στην Καθημερινή της Κυριακής ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλήδης Τσακαλώτος. Το ασφαλιστικό είναι αιτία πολέμου για το λαό, δεν αφορά μόνο τις σημερινές αλλά και τις επόμενες γενιές, είναι εγκληματικό. Δεν έχει σημασία αν θα είναι από καρυδιά ή από σανίδα το είδος του φερέτρου για το ασφαλιστικό, ανέφερε μάλιστα ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Είναι ξεκάθαρο ότι θα υπάρξουν μειώσεις στις συντάξεις, σε κάνα δύο χρόνια θα ξανασυζητάμε για δημοσιονομική βιωσιμότητα, προέβλεψε. Ο Πρωθυπουργός πάει να λύσει με το λάθος τρόπο το ασφαλιστικό, εκτιμά ο Βασίλης Λεβέντης. Μιλώντας στο Μέγκα, ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών τονίζει ότι ο Τσίπρας λέει ότι αν δεν δοθεί λύση στο ασφαλιστικό, δεν θα μπορούν να δώσουν συντάξεις σε 5 χρόνια. Ο Νεφελούδης σε 1 χρόνο έχουν εσωτερικό πρόβλημα, ο καθένας λέει τα δικά του. Μήνυμα στην κυβέρνηση πως σήμερα δεν νοείται να υπάρξει νέα οπισθοδρόμηση στην τήρηση των συμφωνηθέντων με τους εταίρους, στέλνει από την πλευρά του μέσω άρθρου του στην Καθημερινή της Κυριακής ο Γιάννης Τουρνάρας. Τονίζει ότι το ασφαλιστικό και η φορολόγηση των αγροτών είναι απαραίτητες δράσεις. Ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος απευθύνει μάλιστα έμεση έκκληση σε όλα τα μέλη της Βουλής να υποστηρίξουν τα μέτρα που θα πρέπει να υλοποιήσει η Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά τις αντιδράσεις στο εσωτερικό της κυβέρνησης, χαρακτηριστικές ήταν οι δηλώσεις του Γιάννη Μιχελογιαννάκη στον Sky ότι ο ίδιος θα παλέψει για να μην περάσουν οι μειώσεις στις συντάξεις, ενώ για το άλλο καυτό θέμα, αυτό της φορολόγησης των αγροτών, είπε ότι δεν μπορεί να ξεχάσει τον τριπλασιασμό των εισφορών του ΟΓΑ. Ο κ. Μιχελογιαννάκης εκτίμησε ότι δεν θα μειωθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις, ωστόσο προειδοποίησε ότι αν το ποσοστό αναπλήρωσης είναι κάτω το 60%, οι συντάξεις θα μειωθούν κατά 6%. Αν δεν λύσουμε το ασφαλιστικό, δεν θα μπορούμε σε ένα χρόνο να δώσουμε συντάξεις, προειδοποίησε μέσω του Μέγκα ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας Ανδρέας Νεφελούδης. Ο κ. Νεφελούδης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο φόρου στις τραπεζικές συναλλαγές, εξηγώντας ότι δεν καθορίζει τη βιωσιμότητα ως προς τις κύριες συντάξεις, αλλά αφορά τη διαδικασία σταθεροποίησης του συστήματος εις το διγυναικές. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας επανέλαβε ότι δεν θα πειραχθούν οι κύριες συντάξεις, αλλά και δεν θα συγχωνευθούν κύριες και επικουρικές.